αγαπημένες ερωτήσεις, είναι ποιες θα είναι οι επιπτώσεις στην αγορά από την απόφαση του ΟΠΕ να αναπτύξει το DSL. Και πιο συγκεκριμένα, από τον ΟΠΕ περιμένουμε να μας πει ο κ. Πιπερίδης πώς σχεδιάζει να αντιμετωπίσει ο ΟΠΕ τους ελεκτρικούς παρόχους, ώστε να παρέχουν και αυτοί αντίστοιχες υπηρεσίες. Και βεβαίως μετά τους ελεκτρικούς να μας πούν πώς επηρεάζονται τα επιχειρηματικά του σχέδια την ανάπτυξη του DSL και βέβαια με ποιες προϋποθέσεις θα παρήχατε DSL από καμπίνα μέσα στην εγκατάσταση ή από αστικό κέντρο. Πριν τοποθετηθώ, θα ήθελα έτσι να σας δώσω ένα περίγραμμα το πού είμαστε και το πού πρέπει να πάμε. Είμαστε στο 2012. Η ψηφιακή ατζέντα περιγράφει ότι το 2013 κάθε Ευρωπαίος πρέπει να έχει πρόσβαση ευρυζωνική με τις παραδοσιακές τεχνολογίες. Το 2020 όλοι οι Ευρωπαίοι, όλα τα νοικοκυριά πρέπει να έχουν πρόσβαση τουλάχιστον σε 30 Mbps και το 50% σε 100 Mbps. Αυτή είναι η κατεύθυνση που θα κινηθεί η Ευρώπη. Αντιλαμβάνεστε σε μια εντελώς ανταγωνιστική κοινωνία πόσο η υστέρησή μας στην πρόοδο της ευρυζωνικότητας θα μας δυσκεράνει την προσπάθειά μας να επιβιώσουμε σαν οικονομία. Έγινε η απελευθέρωση της αγοράς κάποια χρόνια πριν. Θυμάμαι ότι υπήρχαν πλάνα από τους τότε εναλλακτικούς, πάρα πολλούς στον αριθμό, που αν τα άθριζες μαζί, έβγαζαν βιώσιμες επενδύσεις, προφανώς για μια χώρα σαν την Ιταλία, όχι για την Ελλάδα. Όλοι έγραφαν ότι θα φτάσουν στους 500.000 συνδρομητές και ήταν πάνω από 10. Είναι προφανές λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή το αποτέλεσμα αυτής της στρέβλωσης, ότι η Ελλάδα δεν έχει δυνατότητα να αντέξει τόσους πολλούς παίκτες σε αυτή την αγορά, είναι οι συνάδελφοί μου να περνάνε τον περισσότερο τους χρόνο στα γραφεία των τραπεζών προσπαθώντας να αναχρηματοδοτήσουν τις τρέχουσες επενδύσεις τους, πολύ δε περισσότερο να βρουν πόρους για την επόμενη μέρα. Γιατί δυστυχώς οι τηλεπικοινωνίες είναι ένα πολύ ελκυστικό περιβάλλον, αλλά έχει μια παγίδα, έχει κύκλο ζωής. Και μόλις περάσει κάποιος κύκλο ζωής, για να σταθεί σε αυτή την αγορά, συνήθως χρειάζεται ένα βήμα επένδυσης. Αυτή τη στιγμή λοιπόν, στη χώρα μας, έχουμε φτάσει σε ένα πολύ ωραίο τέλμα. Υπάρχουν λοιπόν οι ανταγωνιστές μας, οι οποίοι για να δημιουργήσουν, για να ξεκαθαρίσουν την κατάσταση αυτή την αγορά, μπήκαν σε ένα πόλεμο τιμών, ξεκαθάρισε κάπως η αγορά, έχουν μείνει έξι, έχουν φέρει κάποιο ποσοστό της επένδυσης τους πίσω, αλλά όπως ανέφεραν και συμφωνώ μαζί τους, ακόμα δεν έχουν αποσβέσει και βέβαια είναι χρεωμένοι με το λαιμό. Σήμερα λοιπόν όλοι μας, και εμείς και αυτοί, έχουμε ανάγκη να βρούμε κεφάλαια για να πάμε τις τηλεπικοινωνίες την επόμενη μέρα. Εμείς λοιπόν, και εμείς αναμεθόμαστε στις τράπεζες, δεν λέω ότι και εμείς είμαστε χωρίς προβλήματα, αλλά εμείς ασχολούμαστε πιο πολύ με το ρυθμιστή. Γιατί? Γιατί έχουμε τη δυνατότητα, οι συνεργάτες μου έστειλαν ότι έχουμε δυνατότητα να δώσουμε VDSL σε κάθε κέντρο που έχουμε κάνει στην εγκατάσταση, άρα σε 175 κέντρα, που καλύπτουν ένα αρκετά σημαντικό ποσοστό της επικράτειας, φυσικά σε πελάτες που έχουν μια συγκεκριμένη απόσταση, όπως επίσης έχουμε πάει και περίπου σε 600 καμπίνες, καφάως, πέρα από τα αστικά κέντρα. Αυτή λοιπόν είναι η δυνατότητά μας σήμερα. Όμως, για να απαντήσω κύριε Αναστασιάδη σχετικά με τα πλάνα μας, δεν υπάρχει μυστικό κύριε Αναστασιάδη. Για να σας απαντήσω πού θα πάμε και πού μπορούμε να φτάσουμε, αν και ασχολούμαστε πάρα πολύ με τις αποστάσεις μεταξύ μας, πόσο θα πουλάμε εμείς σε σχέση με εσάς, το μυστικό είναι ποια θα είναι η ελληνική τιμή στην οποία θα έχει εγκριθεί από το ρυθμιστή, για να μπορέσουμε να δούμε και εμάς αυτή η επένδυσή μας, τι διείσδυση θα έχει και τι απόδοση θα έχει. Και θα πω στα λόγια σας. Συμφωνώ απόλυτα ότι η δυνατότητα, όχι μόνο σήμερα, θεωρώ και πέρα από την κρίση, σε ένα πελάτη που σήμερα παίρνει 24 Mbps και δίνει ένα ποσό Α, να τον μεταφέρει στα 30 Mbps και να δίνει ένα ποσό Β, η δική μας άποψη, και αυτή έχουμε καταθέσει στο ρυθμιστή, είναι ότι maximum είναι 6 με 7 ευρώ.
maximum. Αυτή είναι η πρόταση που έχουμε καταθέσει στη Λιανική μας. Αντιλαμβάνομαι ότι πιθανώς υπάρχουν ζητήματα με τη θέση χονδρικής και την απόσταση χονδρικής σε σχέση με τη Λιανική. Όμως έχει σημασία από πού ξεκινάς να λύσεις το πρόβλημα. Σας εξηγώ και πάλι. Ένα πολύ συγκεκριμένο ποσοστό των πελατών μας και των δικών μας και των δικών σας έχει τη διάθεση να δώσει το κάτι παραπάνω, αλλά σε μια λογική τάξη μεγέθους. Όσο λοιπόν προσπαθούμε να λύσουμε το πρόβλημα από το τέλος του και όχι από την αρχή του, θα συζητάμε SAE, announce. Και αυτή τη στιγμή, μετά από 1,5 χρόνο που έχουμε προχωρήσει σε επενδύσεις, υπάρχουν υποδομές στην Ελλάδα που μπορούν να εξυπηρετήσουν και εμάς και εσάς. Προφανώς πρέπει να δούμε ίσως το μοντέλο χονδρικής και να το συζητήσουμε, είμαστε ανοιχτοί. Αλλά αυτή τη στιγμή, στην Ελλάδα που κυνηγάμε με το τουφέκι τις επενδύσεις, υπάρχουν υποδομές και υπάρχουν δυνατότητες να δώσουμε τη δυνατότητα στους καταναλωτές μας να δουν αυτές τις υψηλές ταχύτητες, και εμείς και εσείς, και αυτή τη στιγμή δεν είμαστε ελεύθεροι να το κάνουμε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Καταρχήν, πριν προχωρήσουμε στις υπόλοιπες τοποθετήσεις, να διευκρινίζω το φαινόμενο εσείς τον πρόεδρο της ΕΕΔΙΣ, τον αντιπρόεδρο, επειδή εμένα δεν μου επιτρέπεται να απαντάω και να συγκρούμε. Είμαι όπως ένα δημοσιογράφος που λέει εδώ, που ρωτάω, αλλά παίρνω και πολιτικές θέσεις μετά. Δεν επιτρέπεται, γι' αυτό από πλευρά σε ΕΕΔΙΣ, επειδή ακούστηκαν για κάποιες καθυστερίες και λοιπά, θα παρακαλούσα μετά να υπάρχουν κάποιες πρώτες παρεμβάσεις. Κύριε Σαββίδη, μπορείτε να ζητήσετε γιατί έχετε προχωρήσει σε κάποια. Εμείς είδαμε την επιχειρηματική ευκαιρία να θέλετε να μπούμε στον τομέα των BDSM. Να πραγματιζόμαστε και από την Κύπρο, από τις εγκαταστάσεις που κάνουμε στην Κύπρο. Βέβαια, η στρατηγική κάθε οργανισμού είναι σεβαστή του ποτέ, τον τρόπο που προχωρεί. Αλλά πρέπει να συμφωνήσω με τον φίλο μου τον Αντώνιο ότι δεν μπορεί να πάμε πίσω στο μοντέλα του Άρη, ας πούμε. Δηλαδή να παίρνεις bitstream access στο VDSL και να σε αναγκάζει να αγοράζεις τη γραμμή με wholesale. Πρέπει να γίνει πλήρη αποδέλεσμα να μπορεί και ο εναλλακτικό να προσφέρει τις υπηρεσίες του. Αυτό είναι το σωστό μοντέλο. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη χώρα γενικότερα, πώς θα οδηγηθεί και κατά πόσο δικαιολογεί να πάμε σε όλη τη χώρα με απομακρυσμένες εγκαταστάσεις VDSL για να καλύψουμε αυξημένες ταχύτητες, αυτό νομίζω είναι την ερώτηση πρέπει να απαντήσει η αγορά. Και κυρίως ο ΟΤΕ γνωρίζει καλύτερα τα δίκτυα του και πώς μπορεί να πάει στο επόμενο βήμα στις οπτικές ίνες. Εμείς στην Κύπρο αναγκαστήκαμε να πάμε στο VDSL λόγω ανταγωνισμού. Όπως γνωρίζετε, στην Κύπρο έχουμε ένα εναλλακτικό παροχέα, ο οποίος δίδει υπηρεσίες σε ομοξονικό καλώδιο, με πολύ πιο ψηλές ταχύτητες από το χαρκό, με αποτέλεσμα να μας αναγκάζει να προχωρήσουμε προς αυτήν την κατεύθυνση. Εάν υπήρχε το σωστό ρυθμιστικό πλαίσιο έγκαιρα, για μας θα ήταν business as usual να προχωρήσουμε να αντικαταστήσουμε σταδιακά το καλκό με οπτικές ίνες. Άρα πήγαμε στο διάμεσο στάδιο, διότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε τον ανταγωνισμό και βέβαια να δώσουμε έγκαιρα τις ταχύτητες που απαιτάνε και το απαιτεί και το ψηφιακό θεματολόγιο. Βέβαια η υποχρέωση εκεί είναι του κράτους, αλλά όλοι αναμένουν από έναν οργανισμό όπως που είναι κρατικός, ότι εμείς θα κάνουμε τις επενδύσεις. Άρα, εδώ στην Ελλάδα ίσως να δικαιολογούσε, εφόσον δεν προχώρησαν οι επενδύσεις σημαντικά σε τεχνολογίες VDSL, να γίνει αυτό που αν υπάρχουν τα χρήματα, που λέει και ο κύριος Γενικός, να πάμε σε ίνες, σε οπτικές ίνες από την αρχή, να βρεθεί το μοντέλο, το σωστό, να βρεθούν τα χρήματα και να πάει η αγορά στις οπτικές ίνες. Διότι κανένας δεν θα επενδύσει να πηγαίνει στο καθάο και δεν θα καλύψει και όλη την επικράτηση. Τα VDSL, για να μπορούν να είναι χρήσιμα, πρέπει να είναι 800-1000 μέτρα από τον καταναλωτή. Αυτό το κάναμε στην Κύπρο διότι μπορούσαμε να το κάνουμε. Είναι μικρή χώρα, προσφέρεται. Αλλά εδώ μιλάμε για τεράστιες επενδύσεις. Και ιδιαίτερα όπου πάει ο ΤΕ να τον τρέχουμε από πίσω να κάνουμε εγκαταστάσεις και τις VDSL. Μπορεί να πάμε επιλεκτικά, γι' αυτό και εκεί που πιστεύουμε ότι θα προσεγγίσουμε πελάτες. Άρα η δική μου η νοθεσία, αν θέλετε, είναι να ξαναμελετηθεί το όλο θέμα και πιθανό στην Ελλάδα να δικαιολογεί να πάμε απευθείας σε ίνες και όχι στο μοντέλο αυτό του VDSL. Αυτή είναι η άποψη. Κύριε Καρακή, το ίδιο.
Καταρχάς, ένα πολύ σημαντικό κομμάτι στην επένδυση αυτή είναι, όπως νομίζω όλοι παραδεχόμαστε, είναι η ρύθμιση. Και πώς προσπαθούμε να μεταβάλουμε την αγορά και κατά τη γνώμη με τον τρόπο που γίνεται, να την γυρίσουμε πίσω σε ένα μοντέλο που έχει αποτύχει. Νομίζω το λέμε όλοι, το λέμε κάθε φορά, το έχουμε δει ποιο ήταν αυτό το μοντέλο. Απλή μεταπόληση υπηρεσιών χωρίς δυνατότητα διαφοροποίησης. Αυτές είναι και οι προτάσεις που κάνουν προς το ρυθμιστή στις διαβουλεύσεις που κάνει όσον αφορά τη ρύθμιση αυτής της υπηρεσίας. Θέλω να τονίσω ότι ο όμιλός μας έχει κάνει, εγώ θα τολμούσα να πω ίσως τις μεγαλύτερες επενδύσεις στο περιεχόμενο το οποίο επιθυμούμε να μοιράσουμε μέσα από δίκτυα της νέας γενιάς και πιθανά και από την DSL. Αντίστοιχες επενδύσεις με την επένδυση στη DSL. Το οποίο για να γίνει, για να συμβεί, χρειάζεται τη δυνατότητα να μπορούμε να διαφοροποιήσουμε την υπηρεσία, να δώσουμε quality of service. Επίσης, κάτι το οποίο έχουμε πληρώσει και δεν θα θέλαμε να ξαναπληρώσουμε είναι τη μετάβαση του πελάτη στο δικό μας κέντρο μέσω του αδερφοποιητού πρόσβαση στο τοπικό τρόπο, όπου αυτή η σύμβαση πωλητής που τουλάχιστον έχω δει, δεν ξέρω αν θα εγκριθεί όπως την έχω δει, επιβάλλει την επιστροφή του πελάτη στο δίκτυο τηλεφωνίας του ΟΤΕ. Θεωρώ ότι αυτά είναι θέματα που πρέπει να λυθούν. Αν αυτά λυθούν, νομίζω ότι υπάρχει ένα μοντέλο που μπορεί να ωφελήσει. Εμείς ξανά λέμε, επιθυμούμε ανταγωνισμό στις υπηρεσίες και όχι στις υποδομές. Δεν μπορώ να σκεφτώ μια αγορά που ο καθένας πάει και σκάβει σε κάθε γειτονιά και τοποθετεί καμπίνες. Πρέπει να δούμε έναν τρόπο να προχωρήσει αυτό. Μάλιστα, θεωρούμε ότι το επόμενο βήμα σίγουρα δεν είναι το DSL. Είναι το fiber μέχρι το τέλος. Όσον αφορά τώρα τα επιχειρηματικά μας πλάνα, καταρχάς για να κάνεις ένα σοβαρό επιχειρηματικό πλάνο, κάθε ακαδημαϊκός θα έλεγε, πρέπει να έχεις τα στοιχεία. Ποια είναι τα στοιχεία, ποιο είναι το RBO, ποιο είναι το RU, ποιο είναι όλα αυτά, να τα έχουμε τετελεσμένα φυσικά, εγκεκριμένα, τον τρόπο με τον οποίο θα παρέχει η υπηρεσία, τις τεχνικές επενδύσεις κτλ. Μόλις αυτά είναι διαθέσιμα και γνωστά σε εμάς, νομίζω τότε πρέπει να ξεκινήσει και το εξάμεινο, η εξάμεινη περίοδος Χάριτας, που ορίζει νομίζω και η ρύθμιση, ώστε να μπορέσουμε και εμείς να το δούμε και να μπορέσουμε να κάνουμε ένα σοβαρό επιχειρηματικό πλάνο. Αυτό. Κύριε Σεσέφη. Καταρχάς θα ήθελα να πω.